Άρχισε από την 4η-7η Μαΐου 7 Μαου μαιου η υποβολη των δηλώσεων ΩΣΔ για τους δικαιούχους αγρότες και στην Πιερία. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το ΚΕΑ, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κατερίνης, που βρίσκεται στο χώρο της Πασιγές Κατερίνης, στην οδό Χατζόγλου 48, δίπλα από την εφορία, με τηλέφωνα επικοινωνία στο 23510-46858 και 23510-26234, στα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι αγρότες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους για την υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Γίνεται γνωστό ότι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΑ Κατερίνης όλοι οι αγρότες δικαιούχοι επιδότησης για την παραλαβή και υπογραφή της εξουσιοδότησής τους το αργότερο μέχρι την 5η 15 Μαΐου 2014 για να μην έχουν ποινές και κυρώσεις στη δήλωση του ΟΣΔΕ τους. Επίσης έχουν δυνατότητα εξόφλησης του κόστου της αίτηση με τη λήψη της επιδότησης Ενημέρωση για την επιδότηση στη Νέα ΚΑΠ και ολοκληρωμένε υπηρεσίε προσαρμοσμένε στι ανάγκε του. Τέλο, θα πρέπει να αναφερθεί πω προτεραιότητα στην υποβολή του ΟΣΔΕ έχουν οι νέοι αγρότε, των οποίων η προθεσμία εκπνέει ω γνωστό στι 16 Μαου. Στα μέσα τη εβδομάδα που έρχεται και πιο συγκεκριμένα από τι 12 μέχρι τι 16 Μαου, αναμένεται να πληρωθεί τελικά, σύμφωνα με πληροφορίε του έγκυρου διαδικτυακού αγροτύπου η ειδική στήριξη του άρθρου 68 για τον τομέα του εγωπρόβιου κρέατος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πληρωμή αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την πληρωμή της επιστροφής του ειδικού φορού κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν τις ευρωεκλογές, δηλαδή πριν τις 25 Μάη, Χωρί ωστόσο κανεί από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη να μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία, μια και η τελική απόφαση είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τι διπλές εκλογέ, αυτοδιοίκηση και ευρωεκλογέ, οι δικαιούχοι αγρότε και κτηνοτρόφοι θα έπρεπε να περιμένουν ακόμη περισσότερο για να πάρουν τα χρήματα, που στο κάτω-κάτω τη γραφή απλούστατα τα δικαιούνται. Ανακάμπτουν οι τιμέ παραγωγού, αλλά συνεχίζει η πτώση τη κατανάλωση χειρίου κρέατο σε κιλά ανακάτοικο το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναμένεται να φτάσει στο 0,6% μετά τη μείωση κατά 0,3% το 2013, σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε σχετικά με την κατάσταση τη αγορά χοιρινού κρέατο που συγκέντρωσε η σχετική συμβουλευτική ομάδα η οποία συνεδρίασε στι αρχέ Απρίλη στι Βρυξέλλε. Σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα των προβλέψεων, η συνεχιζόμενη μείωση παραγωγής χειρίου από το 2012 οφείλεται σε διαρθρωτικές προσαρμογές που γίνονται από τους παραγωγούς προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την προστασία των χείρων. Οι εβδομαδιαίες τιμές για τα σφάγια χείρων αυτή τη στιγμή αναρώνουν μετά από την παραδοσιακή μείωση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα και τις πρώτες επιπτώσεις της ρωσικής απαγόρευσης στις εισαγωγές χοιρινών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν την ανωδική αυτή τάση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και να παραμείνει πάνω από το μέσο όρο της περιοδου 2019 2009-2013. Η πρόσφατη ανάκαψη των τιμών του χοιρινού αντανακλά μια ελαφρά μείωση της παραγωγής, την εποχιακή αύξηση της κατανάλωσης σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και μια θετική κατάσταση για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες εκτός Ρωσίας. Το 2014 οι συνολικές εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος σφαγίου προβλέπεται να μειωθούν κατά 8,1% σε 2 εκατομμύρια τόνους μετά την υποχώρησή τους κατά 0,2% το 2013. Ο ΓΑΜΕ ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι ξεκίνησε η διαδικασία εκδήλωση ενδιαφέροντο για συμμετοχή στα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη έτου 2014. Σε πρώτη φάση υλοποιούνται τα κατώτερο προγράμματα. Πρώτον, πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 130.000 άτομα από όλου του νομού τη χώρα, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο εξαήμερων διακοπών, 5 διανυκτερεύσει για 115.000 δικαιούχου σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλήματα όλη τη χώρα Δικαίωμα συμμετοχή έχουν επιχειρήσει ξενοδοχειακέ όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων και επιπλωμένων κατοικιών, οργανωμένε τουριστικέ κατασκηνώσει. Δεύτερον, πρόγραμμα κοινωνικού ιεραματικού τουρισμού που θα εφαρμοστεί σε όλου του νομού τη χώρα. Δικαιούχοι θα είναι 15.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι παράλληλα με το πακέτο εξαήμερων διακοπών θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και τέσσερις απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχή επιπλέον και οι επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλημάτων και οι επιχειρήσεις ιαματικών πηγών. Δεύτερον, εκδρομικό πρόγραμμα μονοήμερων ή διήμερων ή τριήμερων εκδρομών για 50.000 άτομα, στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχή σε τουριστικά γραφεία όλη τη χώρα τρίτον πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων για 93.000 άτομα τη θερινή περίοδο 2014 και τη χειμερινή περίοδο 2014-2015 για παραστάσεις που θα δοθούν σε πόλεις όλων των νομών της χώρας από συμβεβλημένες θεατρικές επιχειρήσεις. Τέταρτον πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων για 200.000 άτομα, στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής βιβλιοπολία και εκδοτική οίκη σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίε μπορούν να ενημερωθούν από τι προποθέσει συμμετοχή στο πρόγραμμα αγροτική αιστεία μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα διαρκέσει έω τις 23 Μαου 2014.